Εργαζόμενοι στο ΕΣΥ και στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος εν το μέσο της πανδημίας διαπιστώθηκε τώρα πως είναι θετική σε αντισώματα του κορονοϊού. Τρεις γιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου Χανίων που υποβλήθηκαν μαζί με εκατοντάδες άλλους συναδέλφους τους σε έλεγχο στο πλαίσιο των επιδημιολογικών ελέγχων που διενεργούνται σε νοσηλευτικά ιδρύματα και μονάδες υγείας της Κρήτης, αποκαλύφθηκε πως ανήκουν σε εκείνους που μολύνθηκαν από τον ιό, αλλά δεν το αντιλήφθηκαν καν καθώς δεν εκδηλώθηκαν ούτε συμπτώματα. Σημαίνει ότι έχουν μολυνθεί στο παρελθόν τουλάχιστον 14 μέρες πριν, μπορεί και παραπάνω, και ο οργανισμός ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, ώστε να αναπτύξει την άμυνά του. Και η άμυνά του είναι αυτά τα αντισώματα έναντι του ιού αυτού. Το ένα άτομο από τα τρία το οποίο ξέρω δεν είχε κανένα σύντομα. Μάλιστα απόρριψε και ο ίδιος, διότι ήταν εντελώς καλά. Δεν απαιτείται καμία ιχνηλάτιση επαφών ή διενέργεια τεστ σε άτομα του περιβάλλοντος των τριών εργαζομένων, καθώς δεν θεωρούνται ασθενείς. Ο σχεδιασμός της μελέτης που γίνεται από εκεί, από τον κύριο Σουντίνο, δεν περιλαμβάνει, από ό,τι γνωρίζω, έλεγχο του συγγενικού περιβάλλοντος, απλώς γιατί τα άτομα αυτά δεν νοσούν αυτή τη στιγμή. Σε αυτή τη φάση, μάλιστα, οι εργαζόμενοι θεωρούνται προστατευμένοι από τα αντισώματα, με την επιστημονική κοινότητα να επιχειρεί μέσα από την επανεξέτασή του στο επόμενο διάστημα να εξετάσει το πόσο μπορεί να διαρκεί η ανοσία. Πιστεύω θα κάνουμε μετά από 2 μήνες και 4 μήνες στα ίδια άτομα τεστ αντισωμάτων, να δούμε πράγματι πόσο διαρκεί αυτή η ανοσία. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι γίνονται μέσω αιμοληψίας και πραγματοποιούνται σε όλα τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας του νησιού. Ο έλεγχος στην 7η υγειονομική περιφέρεια Κρήτης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου.